Μέσα σε λίγες μόλις ημέρες, στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο, δύο αυτοκίνητα τυλίχθηκαν στις φλόγες. Ευτυχώς οι οδηγοί κατάφεραν να βγουν από τα οχήματά τους, ωστόσο τα παλιά γιοταχή καταστράφηκαν ολοσχερώς. Κι αν σε αυτές τις περιπτώσεις ευτυχώς δεν υπήρξε τραυματισμός ή κάποια σύγκρουση, κανείς δεν αποκλείει ότι ένα τέτοιο περιστατικό θα μπορούσε να αποβεί μοιραίο, όχι μόνο για τον οδηγό του, αλλά και τους υπόλοιπους οδηγούς που κινούνται στους δρόμους. Τώρα τελευταία ναι, συμβαίνει αυτό, δεν ξέρω το λόγο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Έχετε κληθεί πάντως να αντιμετωπίσετε αρκετά τέτοιου είδους περιστατικά πάνω στο οδικό δίκτυο. Ναι, αρκετά. Το τελευταίο διάστημα αρκετά περιστατικά, ναι. Ή θα μυρίσει αν είναι από καύσιμο ή αν είναι από κάποιο καλώδιο που βραχυκύκλωσε για κάποιο λόγο. Ή από κάποια διαρροή λαδιού η οποία θα πέσει στην εξάρτηση στο λάδι θα αρπάξει. Γιατί είναι... θα ακούσει όμως τη μυρωδιά ο πελάτης. Εγώ πιστεύω ότι τα αυτοκίνητα που αρπάνε φωτιά στο δρόμο, χωρίς να ακούσει κάτι πλέον, είναι πάρα πολύ λίγες περιπτώσεις. Τα περιστατικά αυτοκινήτων που μένουν στη μέση του δρόμου, που τυλίγονται στις φλόγες, που αφήνουν στη μέση του πουθενά τους οδηγούς, έχουν πολλαπλασιαστεί. Και με δεδομένη τη γύρανση του στόλου των οχημάτων που κινούνται στο οδικό δίκτυο, η οικονομική στενότητα που επιβάλλει πλημελή συντήρηση μετατρέπεται σε άμεσο κίνδυνο για την ασφάλεια όλων των οδηγών και επιβατών. Θεωρώ ότι ναι, δυστυχώς έχουμε πάρα πολλά αυτοκίνητα που δεν θα έπρεπε να κινούνται στους δρόμους, θα μπορούσα να το ονομάσω φέρετρα. Κινούμενα. Κατά την άποψή μου, είναι προσωπική μου άποψη. Γιατί δεν κινδυνεύει μόνο αυτός, κινδυνεύει ανά πάσα και στιγμή οποιοδήποτε χρήστης οδού. Οι ιδιοκτήτες οχημάτων, όπως λένε οι επαγγελματίες του χώρου, επιχειρούν προκειμένου να μειώσουν τα κόστη ακόμη και μόνοι τους, να επισκευάσουν τα οχήματά τους. Άλλοι αναμένουν το αυτοκίνητό τους να καταρρεύσει προκειμένου να το φροντίσουν, σημάδια μιας απίστευτης λογικής, όπως διευκρινίζουν, που γεννά προβληματισμό, εξηγώντας γιατί σημειώνονται μια σειρά από ανεξήγητα ατυχήματα στους δρόμους και της Κρήτης. Θα αγοράσουν τα λαχτικά μόνοι τους. Και θα κάνουν ό,τι μπορούν να κάνουν μόνοι τους. Αυτό δεν είναι επικίνδυνο. Όπως καταλαβαίνετε, σε ένα όχημα το οποίο κινείται και είναι για την ασφάλεια και τη δίκη τους και των διπλανών, είναι βέβαια επικίνδυνο. Δεν είναι επικίνδυνο, δεν το γνωρίζει. Έχει τύχει, παράδειγμα, σε ένα συνεργείο να δω ένα αυτοκίνητο με όχι ελληνικά νούμερα, ξένα νούμερα, το οποίο είχε εγκατάσταση υγραριοκίνησης και είχε πίσω φιάλη. Ούτε εμπορίου, ούτε φιάλη και δούλευε. Εντάξει, αυτά είναι απαράδεκτα. Αυτά πώς θα ελεγχτούν. Κάποια στιγμή θα πρέπει να μπει ένα φρένο σε όλα αυτά. Όπως εξήγησαν επαγγελματίες που έχουν σχέση με το χώρο του αυτοκινήτου, η συντήρηση των οχημάτων κρίνεται επιβεβλημένη. Ενώ περισσότεροι θεωρούν ότι η προσωρινή ακινητοποίηση των αυτοκινήτων, όταν αυτά δεν μπορούν να συντηρηθούν, αποτελεί πιο ασφαλή και οικονομική επιλογή σε αντίθεση με τον κίνδυνο κάποιου ατυχήματος, που θα κόστιζε περισσότερο όχι μόνο σε υλικές καταστροφές, αλλά κυρίως σε βλάβες που δεν μετρούνται σε χρήμα. Όταν έχουν τη λογική, δεν θα το κινήσουν αν έχει πρόβλημα. Όπως σε πάρα πολλούς πελάτες μου, όταν υπάρχει πρόβλημα σοβαρό στο αυτοκίνητό τους και δεν υπάρχουν τα χρήματα, τους λέμε για κάποιο χρονικό διάστημα να κινητοποιηθεί το αυτοκίνητο μέχρι να βρουν έστω τα απαραίτητα να πάρουν ανταλλακτικά να προχωρήσουν να επισκευή του αυτοκίνητου. Εκεί εστιάζω ότι είναι τελικά το μεγάλο μας πρόβλημα. Η σωστή συμπεριφορά.